ενέργεια. Και μία σειρά ζητημάτων τα οποία πάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα διεθνή, παγκόσμια ζητήματα και όλα αυτά και ειδικά με την πολεμική σύραξη στην Ουκρανία, που δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο επιτέλους θα βρεθεί μία άκρη διπλωματική. Πάντως το ότι αυτή τη στιγμή η Μαριούπολη είναι στα χέρια των Ρώσων, από τη στιγμή που χαράσεται, όπως είπαμε και με τον κύριο Κυριλίδη, η ενεργειακή πολιτική και από τη μία πλευρά, Ρωσία, με ένα κομμάτι, ένα τμήμα της Κίνας να βοηθά σε αυτό, όχι ένα τμήμα της χώρας, σε ένα κομμάτι αυτής της συμφωνίας και της συνεργασίας. Η Κίνα ακόμη δεν έχει πάρει πληρέστατη θέση. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δύση, με το δικό του σχέδιο ενεργειακής πολιτικής, με το υγροποιημένο αέριο, το LNG, όπως είπαμε, και όλα αυτά με παράλληλα να τρέχουν όλα τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής κρίσης που προκαλείται, της ακρίβειας που υπάρχει, το ότι ο άλλος βλέπει το λογαριασμό ρεύματος και κοντεύει να του βρεθεί η γλώσσα στο αυτή. Εκεί αυτό, στο τέλος την πληρώνει αυτός. Ο αυτός. Ο 9-15, 20-23, 14. Όχι ο πολίτης. Αυτός την πληρώνει. Δυστυχώς. Τώρα, να γλιτώσει κανείς από τον κεφαλικό του λογαριασμού, τυχερός θα είναι. Τη γλίτωσε από τον COVID, θα τη βρει από κεφαλικό λογαριασμό. Οι ίδιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την υγεία σου, στη βλάπτω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμη πρώτο στοιχείο σήμερα, μέσα από την Πέλα Τηλεόραση. Στην επόμενη εκπομπή, τα ίδια και ακόμη πιο ενδιαφέροντα ζητήματα. Θα τα συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε.